Μέτρα ούτως ώστε οι έφεδροι να παρουσιάζονται κανονικά στις βολές και τις ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς προωθεί το Υπουργείο Άμυνας. Εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής εξώδικου προστίμου αντί παραπομπής σε στρατοδικείο σε όσους έφεδρους δεν είναι συνεπείς. Είναι ένα ποσό το οποίο να μην θεωρείται εξαγορά της μη παρουσίας. Άρα θα είναι ένα σοβαρό ποσό έτσι ώστε να είναι αποτρεπτικό. Την ίδια ώρα ραγδαία μείωση καταγράφει η φυγοστρατεία. Συγκεκριμένα πριν από τη μείωση της θητείας στους 14 μήνες, η φυγοστρατεία άγγιζε το 18-20%. Το 2017 μειώθηκε στο 12%, το 2018 στο 10% και το 2019 στο χαμηλό 7%. Σύμφωνα με τον Σάβα Αγγελίδη, στη μείωση βοήθησε σημαντικά και η τροποποίηση του νόμου για τα δελτία υγείας, καθώς αν κάποιος λάβει προσωρινή απαλλαγή, δεν μπορεί να κατέχει δελτίο υγείας αθλητή. Ο Υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι γίνονται και άλλες ενέργειες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να απαγορεύεται η κατοχή κυνηγετικού όπλου και η εργασία σε κάποιους τομείς στο δημόσιο, σε περίπτωση που κάποιος δεν υπηρετήσει στο στρατό για ψυχιατρικούς λόγους. Να προωθήσουμε την υλοποίηση συγκεκριμένων αξώνων. Όπως για παράδειγμα την αγορά νέων οπλικών συστημάτων. Παίζουμε ευρωπαϊκά στον τομέα της άμυνας. Φαίνεται ότι το Υπουργείο είναι σε συνεχή διαβούλευση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού, ο Σάββας Αγγελίδης ανέφερε πως το Υπουργείο, σε συνεργασία με το ΓΕΦ, εστιάζει στην εθνική ασφάλεια μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ανέλησε τις ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΟ και στα ευρωπαϊκά προγράμματα.